στο τέλος του 2023 μέσα από μια διαδικασία που την περιέγραψε ως προσφυγής στον Πρωθυπουργό κτλ. Με ένα νομοσχέδιο που θα περάσει σύντομα από την Βουλή. Αλλά γενικώς δεν τέθηκαν ζητήματα στα οποία δόθηκαν απαντήσεις. Μάλλον τέθηκαν ζητήματα στα οποία δεν δόθηκαν απαντήσεις. Και το λέω και για τους δυο σας, προκειμένου να είναι υπουργός ρόλου του Συμβουλίου. Εμείς καταθέσαμε τις απόψεις μας, είπαμε αυτά που είπαμε, δεν έκαθα και τις τρεις ημέρες λόγω της ασθένειας, δεν είχα την έρωτα να καθίσω και τις τρεις ημέρες του Συμβουλίου. Συζητήθηκαν μια σειρά από θεματικές ενότητες και για τα οικονομικά και για την ενεργειακή αναζήτηση που πρέπει να έρθουμε από εδώ και πέρα για να βοηθούμε. Όμως είναι πασιφανές, αυτοδιοίκηση χωρίς χρήματα και με μόνο αρμοδιότητες δεν γίνεται. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Τέθηκε μετεπιτάσεως το θέμα της έλλειψης προσωπικού. Σας θυμίζω ότι οι Δήμοι εδώ και 20 χρόνια δεν έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με επίσημο διαγωνισμό που θα αφορά τους Δήμους. Και εκεί υπήρξε και η αντιπαράθεση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Εμείς πήραμε τόσους, εσείς δεν πήρατε τόσους, εσείς πήρατε ύψιλον έψιλον και δέλτα έψιλον. Εμείς θα πάρουμε μηχανικούς εκείνο το άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα της 20ετίας υπήρξαν πάμπολες συνταξιδοτήσεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις από το προσωπικό. Το ζούμε και εμείς καθημερινά εδώ πέρα. Καθημερινά. Σας λέω και πέρα τη δίνεται αγωνία. Υπάρχουν υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με 2 και 3 αντικείμενα για να προλάβουν να τελειώσουν τις δουλειές που τους αναδίδονται είτε από τους προϊσταμένους είτε από εμάς. Και υπάρχει κατανόηση και υπάρχει αυθέντικη ευελιξία. Αλλά έως πότε. Εάν δεν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, οι πρόεδροι όλοι διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν άνθρωπο να τους γράψει ένα χαρτί. Ήδη δεν μπορούν να είναι όλη την ώρα ο ίδιος ο πρόεδρος σε μια τοπική κοινότητα για να δώσει ένα πιστοποιητικό στον πολίτη που πηγαίνει. Η απάντηση ότι αυτά όλα θα βγαίνουν ηλεκτρονικά είναι καλή και να την προχωρήσουμε και ήδη έχουμε κάνει κινήσεις για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να απασχολούνται σε δομές όπως οι Δήμοι, πρώτα, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, υπήρξε ένα υπόμνημα από τον πρόεδρο της ΠΕΔ. Είχαμε συνεννοηθεί